Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο, στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, τις προηγούμενες μέρες βέβαια, διότι τώρα έχουμε Χριστούγεννα και η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όπως συμβαίνει άλλωστε και κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Όμως τώρα θα δούμε ένα άλλο ζήτημα, γιατί μεγάλο ήταν και το πλήγμα που υπέστη η Θεσσαλονίκη στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αφού με βάση τα τελευταία στοιχεία, στα τελευταία 7 χρόνια, πάνω από 15.000 βιοτεχνίες έβαλαν λουκέτο, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. Εν τω μεταξύ, οι νέες επιχειρήσεις δεν αγγίζουν ούτε το 50% του αριθμού αυτών που κατέβασαν ρολά. Είναι εδώ μαζί μας για να το δούμε το θέμα αυτό ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Έχουμε και την επανεκλογή σας στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, βεβαίως. Συγχαρητήρια. Και μια νέα χρονιά ξεκινά με δυσίωνα ή ευίωνα τα πράγματα. Πώς τα βλέπετε, κύριε πρόεδρε? Καταρχάς, καλησπέρα κύριε Χατζημίση. Καλησπέρα στο καινούριο κανάλι, γιατί για μένα είστε ένα καινούριο κανάλι, το Atlas. Συγχαρητήρια για τις εγκαταστάσεις, τις οποίες βλέπω αρκετά αναβαθμισμένες, αλλά ας περάσουμε στα αυτά τα οποία μας δείξατε. Εγώ θα σταθώ σε μια κουβέντα που είπε ο συνάδελφος. Αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο αύριο. Η αγορά είναι ψυχολογία. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως τα στοιχεία μας διαψεύδουν. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα σταματήσει η κατηφόρα την οποία έχουμε τα τελευταία χρόνια, που κλείνουν κάθε χρόνο μαγαζιά και βιοτεχνίες στην πόλη και ειδικότερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί το αρνητικό κλίμα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην αγορά της Θεσσαλονίκης, αλλά ελπίζουμε και ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο αύριο το 2018. Mm-hmm. Μέρες που είναι σήμερα, θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε καλές γιορτές σε όλους τους συναδέλφους, καλές γιορτές σε όλους τους συμπολίτες μας. Χρειάζονται οπωσδήποτε, χρειάζεται και αισιοδοξία. Όμως, κύριε πρόεδρε, 15.000 λουκέτα, το λιγότερο που μπορεί να σημαίνει είναι 15.000 οικογένειες στο δρόμο. Και όχι το μόνο, λιγότερο αυτό. Και όχι μόνο, κύριε Χατζημίση, είναι δυστυχώς και οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων, που πρέπει ο αριθμός αυτών των εργαζομένων να ξεπερνάει τις 50.000. Δηλαδή, θεωρούμε ότι και οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν και δουλεύουν έχουν μειώσει κατά πολύ το προσωπικό τους λόγω πτώσης του τζίρου, λόγω μείωσης των εργασιών, έχουν μειώσει κατά πολύ το προσωπικό τους, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός εργαζομένων να έχει χάσει τη δουλειά του, να αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης, γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Και θεωρούμε ότι, εάν δεν ληφθούν μέτρα, δυστυχώς και το 2018 προειδοποιείται μια δύσκολη χρονιά, μια και με την ψήφιση του προϋπολογισμού και με το πλεόνασμα το οποίο ζητούν οι δανειστές μας, που πρέπει να είναι πάνω από 3,5% του ΑΕΠ η ρυθμή ανάπτυξης, και με ένα πλεόνασμα 3,82% επί του ΑΕΠ, το οποίο πρέπει να υπάρξει την επόμενη χρονιά, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει μία ακόμη φοροεπιδρομή στις ελληνικές επιχειρήσεις, και λέω δυστυχώς ότι προειδοποιείται ένα 2018 εξίσου δύσκολο, παρότι ο συνάδελφος είπε αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Για την κυβέρνηση όμως, κύριε πρόεδρε, το 2018 είναι και το έτος που βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αυτό δεν το βλέπετε να συμβαίνει, ή και αν συμβεί έστω στα χαρτιά, στην πραγματικότητα θα το δούμε, θα μπορέσουμε να το δούμε? Κύριε Χατζημίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας θα είναι για πολλά χρόνια υπό επιτροπία. Θα είναι για πολλά χρόνια υποκαθεστώς ομοιρίας. Όπως καταλαβαίνετε, και να βγούμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018, δεν θα είναι εύκολες οι συνθήκες. Οι αγορές δεν πρόκειται να μας αγκαλιάσουν έτσι όπως μας αγκάλιαζαν τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι η αξιοπιστία της χώρας μας έχει τρωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, και οι δανειστές, Ευρωπαίοι και παγκόσμιοι δανειστές, πολύ δύσκολα θα εμπιστευτούν τη χώρα μας να τη δανείσουν με χαμηλά επιτόκια. Γιατί πρέπει να σας πω, αν η χώρα μας δανείζεται με υψηλά επιτόκια και έχει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, το μόνο που θα κάνει είναι να δημιουργεί καινούργια ελλείμματα, κάτι τα οποία θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει ο δανεισμός να είναι πολύ χαμηλά, η ρυθμή ανάπτυξης να είναι πολύ υψηλά, για να μπορέσουμε αφενός με να εξυπηρετήσουμε μέρος του παλαιού χρέους, αφετέρου να εξυπηρετούμε και τον καινούργιο δανεισμό τον οποίο θα πάρουμε σαν χώρα. Κάτι το οποίο με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πολλές παραγωγικές μονάδες στη χώρα μας έχουν κλείσει, πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν κλείσει, και αν δεν υπάρχει παραγωγή σε μια χώρα, κύριε Χατζημίση, δεν υπάρχει πλούτος. Αν δεν έρθουν επενδύσεις
Το είπα και θα το πω για μία ακόμη φορά. Αν δεν έρθουν επενδύσεις στη χώρα μας που τόσο ανάγκη τις έχει, υπολογίζεται κατά τους ειδικούς πάνω από 100 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς, αφενός δεν θα μειωθεί η ανεργία που την έχουμε τόσο ανάγκη και αφετέρου δεν θα μπορέσει η χώρα μας ούτε στις αγορές να βγει, ούτε σε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλούς να περάσει, ούτως ώστε να έχει κερδίσει την αξιοπιστία των Ευρωπαίων και ξένων δανειστών για να μπορέσει να συνεχίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Όμως η βιοτεχνία επί χρόνια, κύριε Πρόεδρε, αποτέλεσε το όχημα για την οικονομία της περιοχής και μιλώ βεβαίως κυρίως για την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη σίγουρα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν σήμερα έτσι ώστε να ξαναέρθουμε σε αυτήν την εποχή, αν μπορούμε να έρθουμε? Κατά κύριο λόγο, κύριε Χατζημίση, η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδος ήταν η περιοχή όπου παρήγαγαν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις πλούτο. Μην ξεχνάτε ότι τη δεκαετία του 1990-2000, εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, υπήρχαν πολλές παραγωγικές μονάδες στον χώρο της κλωστοϊφαντουργίας. Τότε, για λόγους υψηλού κόστους εργαζομένων, μετακινήθηκαν στις γειτονικές χώρες, αλλά παρόλα αυτά, τα έτοιμα προϊόντα επανέρχονταν στη χώρα μας και από τη χώρα μας τα εξήγαγαμε σε χώρες της Ευρώπης. Αυτή η χρυσή δεκαετία της μεταποίησης και της παραγωγής δυστυχώς έχει παρέλθει με την εισαγωγή σε όλη την Ευρώπη από την Νοτιοανατολική Ασία προϊόντα χαμηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια πλήττεται και το κομμάτι της παραγωγής που απασχολούσε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, που ήταν ο κατασκευαστικός τομέας, καλός ή κακός, αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο έφερνε ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα, αυτό ήταν ένα κομμάτι που έδινε ζωή πάνω από 150 επαγγέλματα. Αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 με 8 χρόνια έχει καταρρεύσει. Σήμερα ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υφίσταται στη χώρα μας. Ίσα-ίσα υπάρχουν και πολλά αδιάθετα διαμερίσματα. Ακριβώς. Και οι δημόσιες επενδύσεις δυστυχώς κινούνται οριακά και πολύ χαμηλά, μα πάρα πολύ χαμηλά. Συνεπώς, ένας κλάδος όπως είναι ο κατασκευαστικός, ο οποίος απασχολεί τέτοιο μεγάλο αριθμό, ένας κλάδος επίσης όπως είναι ο χώρος της κλωστοϊφαντουργίας που έχει καταρρεύσει, ένας κλάδος όπως είναι η επιβλοποιία που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, καταλαβαίνετε λοιπόν, κλάδοι παραγωγικοί που προσέφεραν στο ΕΠ έχουν καταρρεύσει. Ο μόνος κλάδος, και θα πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα, που στέκεται και αντιστέκεται και κερδίζει έδαφος, είναι ο χώρος των τροφίμων. Ένας χώρος τον οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, να δώσουμε τη δυνατότητα και τη δυναμική στις ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων, αφενός μεν να παράξουν και να πιστοποιήσουν τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα, αφετέρου να τα στηρίξουμε, τον κλάδο αυτό να τον στηρίξουμε, να εξάγει αυτά τα προϊόντα στις αγορές Ευρώπης, γιατί αξίζει και έχουμε και ποιότητα και καλά προϊόντα τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε στις αγορές της Ευρώπης. Συνεπώς, για τα επόμενα χρόνια, η κυβέρνηση και η οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα όχι μόνο το χώρο των τροφίμων, αλλά όλους τους κλάδους της παραγωγής και της μεταποίησης. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και πάλι θα μου δώσετε τη δυνατότητα να ευχηθώ σε όλους μα όλους τους συναδέλφους, σε όλους μα όλους τους Θεσσαλονικείς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά.